Pues por una vez un teléfono, más que no existe y piste más. Yo no estoy para mí. Necesitaba mi potencial. Pero este es mi piste, pero este es más piste. O pues si tú sabes que yo apuesto. Todo lo vine. O pues estoy para mí. No envacíme este piste más. No ignoríme este piste más. Έχω ένα τεράστιο θησαυρό, ανεκτήμητο θησαυρό που λέγεται Ευαγγέλιο, που λέγεται Αγία Γραφή, έτσι, και δεν το γνωρίζουμε. Και το πιο τραγικό ακόμα, δεν ενδιαφερόμαστε για να το γνωρίσουμε. Βλέπεις, παίρνεις ένα αυτοκίνητο, παίρνεις μια συσκευή και αμέσως φροντίζεις να μάθεις ή δυνατόν τα πάντα για να μπορέσεις να μην καταστρέψεις αυτό το εργαλείο με την κακή χρήση. Μαθαίνεις τους κανόνες, τις οδηγίες χρήσης. Διαβάζεις και λοιπά, ρωτάς. Ένα τέλειο σώμα και μια τέλεια ψυχή που σου έχει δώσει ο Θεός δεν πρέπει να διαφερθείς για τους κανόνες της λειτουργίας της. Πώς θα τη λειτουργήσεις για να μην το καταστρέψεις το σώμα και την ψυχή. Και πώς θα το μάθεις, αν δεν πας στον κατασκευαστή, έτσι όπως όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο, πας στον κατασκευαστή, την εταιρεία που το έφτιαξε, δεν πας σε άλλη εταιρεία, ούτε ρωτάς τον γείτονα, έτσι που δεν ξέρει καθόλου από αυτοκίνητα. Αλλά πας στην εταιρεία, παίρνεις το manual, το βιβλίο αυτό οδηγίες χρήσης και ρωτάς και τους τεχνικούς πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνεις για να συντηρήσεις το αυτοκίνητο, πώς να το λειτουργείς κλπ. Έτσι πρέπει να πάμε και στον κατασκευαστή μας, που είναι ο Θεός, για να μάθουμε τις οδηγίες. Πώς λειτουργεί το σώμα και πώς πρέπει να το λειτουργήσουμε, ποιες είναι οι προδιαγραφές του. Αυτές οι προδιαγραφές είναι οι οδηγίες χρήσης για το σώμα μας, έτσι είναι οι εντολές. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν εμπαθύνει στις εντολές του Θεού και στα μυστήρια του Θεού, τα οποία αυτά δεν μπορούμε να τα ερευνήσουμε, αλλά να τα προσκυνήσουμε και να τα αποδεχθούμε όπως είναι, τα δόγματα δηλαδή, αυτά που μας έχει αποκαλύψει ο Θεός. Ένα δόγμα, ας πούμε, είναι ότι η Αγία Τριάδα είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ένας, αλλά είναι και τρία. Είναι ένας Θεός, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν μπορείς να το ερευνήσεις, να το καταλάβεις με τη λογική σου. Αλλά μπορείς να το αποδεχθείς, να το προσκυνήσεις, να το πιστέψεις. Μετά, ένα άλλο δόγμα είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Το δεύτερο πρόσωπο πήρε την ανθρώπινη φύση από την υπεραγία Θεοτόκο για να μας σώσει. Και αυτό καλείσαι να το αποδεχθείς, να το προσκυνήσεις. Δεν μπορείς να το ερευνήσεις. Όσο εμβαθύνουμε λοιπόν στα μυστήρια της πίστεώς μας, τόσο εδραιώνεται η πίστη μέσα μας. Αλλά και όσο μαθαίνουμε τις οδηγίες χρήσεως, του σώματος και της ψυχής μας, τις εντολές του Θεού δηλαδή, και τις εφαρμόσουμε, τόσο πάλι ενισχύεται η πίστη μας. Και έτσι φεύγει η απιστία όσο εξαρτάται από το νου του ανθρώπου, έτσι, ο νους του ανθρώπου φωτίζεται μετά. Αλλά η απιστία, η ολιγοπιστία πιο σωστά, οφείλεται όχι μόνο στο νου, που δεν ενδιαφέρεται να μάθει για την πίστη, αλλά οφείλεται και στη θέληση του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν αγαπάει την πίστη, δεν αγαπάει και δεν θέλει να μάθει και να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Και θα πρέπει να θεραπευτεί αυτή η αδυναμία της θέλησης και να θελήσει ο άνθρωπος να παρακινηθεί να ακολουθήσει αυτή την πίστη. Και πώς θα παρακινηθεί, εάν καταλάβει ότι η πίστη του δεν είναι ανθρώπινη, δεν είναι μια θεωρία, μια φιλοσοφία, όπως είναι οποιαδήποτε άλλη θεωρία και φιλοσοφία που κυκλοφορεί στον κόσμο. Δεν είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού, είναι θεϊκή η πίστη μας. Θεοπαράδοτη, παραδομένη από το Θεό. Και πώς θα το καταλάβει αυτό, για να παρακινηθεί η θέλησή του και να κινηθεί προς τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό και την πίστη του. Με αυτό που είπαμε σήμερα, έτσι, να μελετήσει τον τρόπο που διαδόθηκε αυτή η πίστη στην ανθρωπότητα. Πώς ξεπεράστηκαν οι τόσες δυσκολίες, αντιξοότητες. Πώς ένας ειδωλατρικός κόσμος που λάτρευε τον διάβολο και τα πάθη του άλλαξε και λάτρεψαν τον αληθινό Θεό. Τον Θεό που τους έλεγε ότι πρέπει να αγαπήσει και τον εχθρό τους, που πρέπει να είναι κρατής, που πρέπει να είναι αγνή, πρέπει να είναι
έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους παρά να χάσουν την πίστη τους. Μετά, όταν μελετάμε το πώς αυτή η πίστη διαδόθηκε παρόλο στους διωγμούς, εκατομμύρια άνθρωποι σφαγιάστηκαν και παρόλα αυτά η πίστη επικράτησε και όλη η οικουμένη έγινε Ορθόδοξη Χριστιανική. Και κοιτάτε σήμερα που η Ευρώπη έχει αποχριστιανιστεί, μέχρι πριν 3-4 αιώνες υπήρχε πίστη στην Ευρώπη και βέβαια ήταν πριν το σχίσμα, πριν το 1054, ήταν όλη η Ευρώπη ήταν Ορθόδοξη και η Αγγλία και η Δανία και η Ελβετία και η Ισπανία, η Πορτογαλία ήταν χώρες Ορθόδοξες και έχουμε Ορθόδοξους Αγίους από όλη την Ευρώπη. Μετά βέβαια μπήκαν οι αιρέσεις, ήρθαν οι Φράγκοι και οι άνθρωποι έφυγαν από την πίστη. Αλλά πώς έγινε αυτό το θαύμα της μεταστροφής όλων αυτών των λατρών στους 3, 4, 5 πρώτους αιώνες και όλη η ανθρωπότητα έγινε Ορθόδοξη? Ήταν έργο θεϊκό, γιατί η πίστη είναι από το Θεό δοσμένη. Όταν λοιπόν τα μελετάμε αυτά και ακόμα μελετάμε και το μέσο μέσω του οποίου έγινε η διάδοση πίστης, που είναι οι Απόστολοι, που είναι άνθρωποι αδύναμοι, αγράμματοι, χωρίς καμία έτσι κοσμική εξουσία. Και αυτό είναι ακόμα επίσης θαυμαστό και αποδεικνύει ότι η πίστη μας είναι θεϊκή. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι αυτό που του προσφέρεται να πιστέψει δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα αλλά είναι από το Θεό, τότε παρακινείται και η θέλησή του και ξεπερνάει έτσι την αδυναμία της θέλησής του. Που σου λέει, δεν βαριέσαι τώρα και τι θα κερδίσω με το να ασχοληθώ με την πίστη και όλα αυτά. Όταν όμως αυτό που του προσφέρεται το καταλάβει ότι είναι από το Θεό, από το Δημιουργό του, τότε αρχίζει να ενδιαφέρεται έτσι, να κινείται και η θέλησή του. Και έτσι ξεπερνάμε την ολιγοπιστία και σε αυτό το κομμάτι της ψυχής μας που είναι το αυτοεξουσιό μας, έτσι, η θέλησή μας. Αυτά λέει ο Άγιος Νικόδημος. Και έτσι ξεπερνάμε την ολιγοπιστία μας με την προσευχή, με τη μελέτη του νόμου του Θεού και με το να καταλάβουμε ότι η πίστη μας δεν είναι ανθρώπινη, είναι θεϊκή. Είναι δοσμένη από το Θεό. Είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Δεν μας χρειάζεται και το ταπεινό φρόνημα μας στην αυτή τη διαδικασία. Βέβαια μας χρειάζεται. Βέβαια μας χρειάζεται το ταπεινό φρόνημα. Ένας υπερήφανος άνθρωπος απαξιώνει όλα αυτά. Απαξίει. Δεν θέλει να καταφρονεί όλα αυτά, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, έτσι. Χρειάζεται μια στοιχειώδης ταπείνωση για να αρχίσει ο άνθρωπος έτσι να ερευνά το Λόγο του Θεού και τις συνθήκες μέσω των οποίων διαδόθηκε ο νόμος του Θεού, ο Λόγος του Θεού. Και μετά βέβαια προχωράει στην πιο δυνατή πίστη. Και όπως λέει η ερώτηση, πρέπει και όταν μάθουμε κάτι από την πίστη πάλι να δοξάσουμε τον Θεό. Και όσο μας αποκαλύπτεται η πίστη σε βάθος, να χαιρόμαστε βέβαια, αλλά όχι εγωιστικά ότι το μάθαμε και αυτό, αλλά να δοξάζουμε πάλι τον Θεό. Και όχι να κάνουμε έτσι επίδειξη γνώσεων ότι ξέρεις, εγώ ξέρω αυτό, εσύ δεν το ξέρεις και εγώ επομένως είμαι καλύτερος από σένα. Και πάμε να επιβληθούμε στον άλλον. Και ουσιαστικά βέβαια πίσω από όλο αυτό κρύβεται η υπερηφάνειά μας, η λαζονία μας. Πολλές είναι οι παγίδες του διαβόλου και θα πρέπει ο άνθρωπος από παντού να προσέχει.